Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισα διεξάγει σήμερα εκλογέ προκειμένου να αναδειχθεί ο εκλεκτό μεταξύ των δύο υποψήφιων συνδυασμών. Σημειώνεται πω η διαδικασία ψηφοφορία πραγματοποιείται με την καινοτόμο μέθοδο τη ηλεκτρονική ψήφου. 860 εγγεγραμμένα μέλη θα αναδείξουν με τι σημερινέ αρχαιρεσίε τα όργανα τη Ένωση Αστυνομικών Λάρισα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αντιπρόσωποι του Ελεκτική Επιτροπή και αντιπρόσωπο στο, εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Η διαδικασία ξεκίνησε. Οι γενικέ γραμμέ πάμε καλά. Ε, κάποια μικροπροβλήματα ξεπερνούνται. Ε, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, πρέπει να είμαστε το πρώτο σωματείο στη Λάρισα που ολοκληρωτικά κάνουμε εκλογέ με αυτή τη μορφή, με ηλεκτρονική μορφή. Ευελπιστούμε στο τέλο η διαδικασία να λήξει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προ όφελο των συναδέλφων και τη κοινωνία τη πόλη μα και γενικότερα αυτό. του νομού. Μάλιστα, ο πρόεδρο των αστυνομικών, υπαλλήλων νομού Λάρισα Αθανάσιο Νταβούρα, δεν άφησε ασχολία στο περιστατικό που διαδραματίστηκε στην Ανακασά με τον εμπρισμό υπηρεσιακών αυτοκινήτων του τμήματο του Βορείου Πηλίου. Έχουμε στοχοποιηθεί κατ' επανάληψη. Το τελευταίο περιστατικό ήταν σε ένα απομονωμένο αστυνομικό τμήμα, στο Πήλιο, στο αστυνομικό τμήμα Βορείου Πηλίου. Ε, Κάποιοι διάλεξαν να κάνουν επαναστατική γυμναστική, χτυπώντας ένα τμήμα στη μέση του πουθενά και καταστρέφοντας τέσσερα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Η Ένωση Αστυνομικών Μαγνησίας ε, έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση, την οποία και εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισσας προσυπουγράφουμε, αλλά και ως ΠΟΑΣΥ εννοείται στηρίζουμε του συναδέλφους της Μαγνησίας. Τέλος, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νομού Λάρισας, δήλωσε πω η κίνηση αυτή είναι καταδικαστέα, καθώ και πω τα αστυνομικά τμήματα δεν είναι κάστρα, αλλά παραμένουν ανοιχτά για του πολίτε.